δείχνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να κερδίσουμε χρόνο, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να καταστρέψει όσα έχουμε οικοδομήσει. Η Γαλλία, ιδρύτρια χώρα της Ευρώπης, δεν θα δεχτεί παρόμοιες πρακτικές. Η Ευρώπη λοιπόν, για να προχωρήσει προς τα εμπρός, δεν μπορεί να κινείται όπως το παρελθόν. Οι λαοί περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναδιατυπώσει τις δικές της αξίες, τις αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας. Η Ευρώπη πρέπει λοιπόν να είναι πιο ισχυρή. Πρέπει να μπορεί να αποφασίζει κυρίαρχα για το δικό της προγραμμένο και να διεκδικεί ένα δικό της μοντέλο. Η Γαλλία είναι στην προμετωπίδα αυτής της προσπάθειας, έτσι ώστε η Ευρώπη να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο. Η ασφάλεια και η άμυνα της δικής μας Ηπείρου είναι εξόχως σημαντικά στοιχεία για να διατηρήσουμε την ειρήνη και να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Πρέπει επιπρόσθετα να πάρουμε μέτρα και πρέπει να δούμε την ενεργειακή μετάβαση. Επιπλέον, καλούμαστε να κάνουμε τα ρυθμίσεις σε φορολογικό επίπεδο έτσι ώστε να δώσουμε στις δικές μας οικονομίες τα απαραίτητα εργαλεία και στους συμπολίτες μας τις εγγυήσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε να υπάρχει μια ενδυνάμωση της Ευρωζώνης και να υπάρχει μια δημοκρατική κυριαρχία. Η Ευρώπη, και αυτή είναι η πεποίθησή μου, πρέπει να διατυπώσει σχέδια και να μην χάνεται στις διατυπώσεις. Πρέπει, με άλλα λόγια, η Ευρώπη να είναι στα χέρια των πολιτών. Θα πρέπει να αποφασίσουμε γρήγορα. Θα πρέπει να βρει το πεπρωμένο της γοργά. Και τα κράτη, τα έθνη κράτη, πρέπει να βρει το καθένα τη δική του δεξιότητα. Εγώ αυτά θα κομίσω στο Συμβούλιο την επόμενη Τρίτη. Προηγουμένως θα συναντηθώ με τους πολιτικούς ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπροσθέτως, τη Δευτέρα θα μεταβώ στο Βερολίνο, έτσι ώστε να συναντηθώ με την καγκελάριο Μέρκελ και με τον κύριο Ματέο Ρέντσι, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να δούμε τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε ένα πολύ καλό συμβούλιο την Τρίτη. Η Γαλλία είναι μια χώρα φίλη. Μαζί εγγυόμαστε τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη είναι μια μεγάλη ιδέα και όχι μόνο μια μεγάλη αγορά. Αναμφίβολα, πρέπει εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Είμαι φυσικά δυσαρεστημένος από αυτή την απόφαση, αλλά πρέπει να τη σεβαστούμε. Πρόκειται για μια κατάσταση άνευ προηγουμένου και εμείς είμαστε ενωμένοι. Μετά τη τετραμερή συνάντηση, η Ένωση λοιπόν των 27 κρατών μελών θα συνεχίσει να υφίσταται. Η Ένωση είναι ένα πλαίσιο κοινού πολιτικού μέλλοντος. Εμείς είμαστε ενωμένοι από την ιστορία, τη γεωγραφία, τα κοινά συμφέροντα και φυσικά λόγω της θέλησης μας να αναπτύξουμε μια συνεργασία επί αυτή τη βάση. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις έτσι ώστε να φέρουμε την ανάπτυξη, να αναδείξουμε την ευημερία και να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές μέλλον. Τις δηλώσεις του κυρίου Ολάν και του κυρίου Γιούνκερ.